Περιπλανόμενος δυστυχισμένος μακριά της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος δυστυχισμένος μακριά της μάνας μου. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Στην υγειά σου. Γεια σας, γεια σας. Στην υγειά και των υπόλοιπων Ελλήνων που νομίζω ότι τους άρεσε το τραγούδι που τους χαρίσαμε. Βεβαίως. Γιατί η μάνα είναι ένα σημείο αναφοράς όσο μακριά και αν βρισκόμαστε από την πατρίδα. Και πατρίδα είναι εκεί όπου υπάρχει είτε η ψυχή είτε το χώμα όπου φυλάει τη μάνα του καθενός μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τράουμπερ στα γερμανικά, και εγώ τώρα το έμαθα, σημαίνει στα φίλη. Και αν χτυπήσει κανείς την πόρτα αυτού του κουτουκιού, πραγματικά θα ακούσει πολύ καλή ελληνική μουσική, θα βρει ελληνική ψυχή πίσω από τον πάγκο και υπογραφή δραμηνή. Γιατί ο Νίκος ξεκίνησε, με τις ευχές του πατέρα φυσικά, να διατηρήσει ένα μαγαζί με ελληνικά χαρακτηριστικά, αν και απ' έξω φαίνεται ένα τυπικό γερμανικό εστιατόριο. Νίκο, τι στοίχημα ήταν αυτό για σένα? Καλώς ήρθατε καταρχήν στο Τραούμε. Καλώς σε βρήκα. Το βασικότερο ήταν η ελληνική κουζίνα, το μεράκι που είχαμε για την κουζίνα και τη μουσική. Και αυτό που μας εξέπληξε ήταν ότι ο κόσμος το δέχτηκε. Δουλεύει συνήθως με Γερμανούς, έτσι, όχι με Έλληνες. Είναι ένα μικρό ποσοστό οι Έλληνες που ερχόμαστε εδώ. Είναι πολύ λίγοι, ναι. Αυτό τι σημαίνει για σένα, ότι καταξιώνεσαι κερδίζοντας μια δύσκολη αγορά όπως είναι αυτή της κεντρικής Ευρώπης? Εν μέρη, ναι. Ήδη έχει αρκετές εναλλακτικές ο Γερμανός. Υπάρχουν ωραία παραδοσιακά επίσης γερμανικά εστιατόρια εδώ. Υπάρχουν. Ειδικά στο Τίμπιν η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η διεθνής κουζίνα είναι πολύ διαδεδομένη. Και ένα μέρος από αυτήν κατέχουμε εμείς. Το πολύ ωραίο σε αυτό το μαγαζί είναι ότι παίζεται με φυσικό τρόπο τη μουσική και ο κόσμος το διασκεδάζει και γίνεστε μια παρέα. Έχεις να μου θυμηθείς ένα-δύο περιστατικά τέτοιας διάθεσης παρείστικης? Είναι πάρα πολλά. Είναι στα 23 χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, είναι... δεν μου έρχεται τώρα κάποιο συγκεκριμένο. Αλλά σίγουρα ξεκινάτε από τις 7, 8, 9 το απόγευμα και μπορεί να πάτε μέχρι το πρωί. Συνήθως μέχρι το πρωί, ναι. Mm-hmm. Το όμορφο είναι ότι έχετε δεύτερη γενιά πελατών πλέον. Mm-hmm.
παιδιά που τα ξέρω από νεογέννητα, από το που έρχονταν οι γονείς τους και τώρα έρχονται με τη γυναίκα τους, με τον άντρα τους, ανάλογα. Το τρίτη γενιά τώρα κάποια παιδιά που έχουν κάνει και είναι κάτι που σε δένει και δεν μπορείς να ξεκόψεις εύκολα από εδώ. Έχεις αρκετά επιμεληθεί και τον διάκοσμο. Βλέπω έτσι ωραία στοιχεία εδώ μέσα. Θέλεις να μου πεις 2-3 ιδιαίτερα στοιχεία που υπάρχουν εδώ διακοσμητικά? Είναι πιο πολύ προσωπικά αντικείμενα τα περισσότερα. Για παράδειγμα το σίδερο της γιαγιάς μου, το φέραμε κάποια στιγμή. Το γραμμόφωνο. Το γραμμόφωνο από το μοναστηράκι κλασικά. Ωραία. Κάτι κεντητά που βλέπω εδώ στους τοίχους. Αυτά τα έχει κάνει κάποια στιγμή ο θείος μου πριν από πολλά χρόνια. Και η μητέρα μου τα περισσότερα. Αγιογραφίες πίσω. Ναι. Αυτά είναι, κάποια είναι δώρα, σίγουρα που θυμίζουν πολλά πρόσωπα, ας πούμε. Κινητά της μητέρας μου, για παράδειγμα. Ζώντας ο ίδιος τόσα χρόνια στο εξωτερικό, τι σημαίνει για σένα η Ελλάδα, θέλω να μου πεις? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, και νομίζω ότι στο εξωτερικό είναι πιο έντονο το συναίσθημα που έχουμε για την Ελλάδα, για τη μουσική, για πάρα πολλά πράγματα. Και κάθε φορά που ακούς έναν Έλληνα φίλο να έρχεται, βλέπεις και ένα κομμάτι της πατρίδας να γυρνάει σε σένα, μια που εσύ δεν μπορείς να πας εκεί. Αλίμονο, δηλαδή το, αν και γενικά, όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο ποσοστό του πελάτη από τον πελάτη είναι οι ξένοι, το να έρθει κάποιος Έλληνας είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Θα μιλήσουμε τη γλώσσα μας, θα κάνουμε το καλαμπούρι μας, είναι κάτι πιο σίγουρα, χωρίς να θέλω να κάνω διακρίσεις. Ιδιαίτερο. Και τα βράδια μας είναι, δηλαδή συνήθως κάποια στιγμή οι Έλληνες βγαίνουν και αργά, οπότε έχουν σαν διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, μέχρι τις 10-11 φεύγουν οι πολλοί Γερμανοί, μετά έρχονται Έλληνες και ξημερώνουν, ας πούμε. Το μαγαζί σου είναι και διάσημο συγγραφικά. Ναι, είναι, έχουν περάσει πάρα πολύ. Από εδώ μας έχουν αναφέρει και ορισμένοι στα βιβλία τους. Και είναι περισσότερο κουτούκι, το έχουν οι περισσότεροι σαν στα σαλόνι. Έχει έρθει ο Μίκης Θοδωράκης εδώ, ποιες άλλες προσωπικότητες? Από Ελλάδα. Από Ελλάδα θυμάμαι τον Γιώργο τον Παπαδρέου, που είναι πρωθυπουργός σήμερα. Την εποχή του πατέρα μου, βέβαια. Ο Δημοσθένης ο Ταμπάκος έχει περάσει κάποιο βράδυ από εδώ και παίζει πολύ καλή κιθάρα. Ξέρω. Ναι. Και Ολυμπιονίκης μας. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα δεν μου έρχονται έτσι, είμαι λίγο προετοίμαστος. Ωραία. Στην πατρίδα τι θέλεις να πεις, σε ποιους ανθρώπους, πού να στείλεις την αγάπη και τα χαιρετίσματά σου? Στους δικούς μου στην Δράμα και στην Αθήνα και σε μια γυναίκα που ήρθε πρόσφατα στην οικογένεια, την Ανιψιά μου. Η οποία είναι μόλις 10 ημερών. Και δεν πρόλαβα να τη δω ακόμη. Ωραία. Θα τη στείλουμε τα χαιρετίσματά σου και θα την κρατήσει σύντομα αγκαλιά. Τα φιλιά μου, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ, Νικό. Να είστε καλά.